Κύριε Κανέλη, εσείς ήσασταν και ένα από τα κανονικά πρώτα. Από μένα έπρεπε να αρχίσετε. Από τα πρώτα πολιτικά πρόσωπα. Είμαι η πρώτη δικαιωματικά η οποία έχω εν στουντίο μονομαχήσει με το όρθιο αυτό ναζιστικό. Τι σκέφτεστε για τη σημερινή εξέλιξη? Το οποίο με τα βίας του και χαρακτηρίζεται δίποδο. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου. Συγκρατούμε σήμερα. Όπως συγκρατήκα και εκείνη την ημέρα. Διότι κοντεύω να πεθάνω από την υποκρισία. Λέμε ο Τσίπρας, ο Καραμαλής, ο Μητσοτάκης, ο Γεραπετρίτης, η Κανέλη και οι δύο κύριοι με πεθάνε στο κύριο Κασιδιάρης και κύριο Κασιδιάρης απόψε. Κύριο τον ανεβάζουνε, κύριο τον κατεβάζουνε. Και επειδή η γλώσσα λανθάνους αλήθεια λέγει, μην μου πείτε τώρα ότι αυτό είναι ευγένεια. Νεοναζί εγκληματίας είπα εγώ. Είπατε ο κύριος Κασιδιάρης. Θα δείτε το βίντεο. Εντάξει, εκτός το νεοναζί εγκληματίας το ακούσατε. Είναι νεοναζί εγκληματίας και κύριος. Και κύριος. Γιατί όσο γνωστόν υπάρχουν και νεοναζί εγκληματίες κύριοι. Κύριο τον ανεβάζατε και οι δυο σας, κύριο τον κατεβάζετε. Δεν είναι κύριος και δυστυχώς έγινε κυρίαρχος των εκλογών. Και έγινε κυρίαρχος των εκλογών, επειδή επί 8 χρόνια τώρα δεν μπορούμε να κλείσουμε τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Τα παιδιά που σήμερα θα ψηφίσουν και είναι 17 και 18, αν γυρίσουν πίσω στο 12, ήτανε πιστήρια, δεν είχαν πάει κάτι στην πρώτη δημοτικού. Ενδεχομένως λοιπόν πολλοί από αυτούς που λένε ότι γοητεύονται για κάτι τέτοια, για τη συστημικά κτλ. Δεν φρόντισε ποτέ το κράτος να δούμε ποιοι είναι αυτοί που θα ήταν ορατό αν ήταν καταδικασμένοι και δεν μπορούσαν να μιλάνε. Εμείς βγήκαμε και οριόμασταν 3 χρόνια πριν ότι ο Κασιδιάρης από τη φυλακή έβγαζε τηλεοπτικά διαγγέλματα. Ποιος όχι, έχει την ευθύνη, όχι, κυρία Κανέλη, για το σημείο έπαιρνα τηλέφωνο τους συναδέλφους, σήμερα. Πήρα τηλέφωνα τα Υπουργεία. Ειλικρινά σας το λέω. Σκεφτείτε άλλα παιδάκια που είναι μέσα στη φυλακή για πολύ μικρότερα αδικήματα και πολύ μικρότερο χρόνο και η μάνα τους δεν μπορεί να τα δει. Και δεν μπορούν να έχουν επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Και δεν έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας παρά μόνο το τηλέφωνο της φυλακής. Στα σοβαρά μιλάμε. Με συνθήκες πολυτελείας είναι μέσα στις φυλακές. Καταρχάς ο Κασιδιάρης. Κατά δεύτερον, 5,5 χρόνια αυτή η δημοκρατία που θέλει να παλέψει τον φασισμό δεν βρήκε αίθουσα να δικάσει. 5,5 χρόνια δεν βρήκε αίθουσα να δικάσει. Είναι δυνατόν η πάλι στο φασισμό να κρέμεται από την εξέφραση εθούσης και από δικαστές εξαντλημένους, οι οποίοι Δευτέρα, Τετάρτη δικάζανε τον φασισμό και Τρίτη, Πέμπτη τους πυρήνες της φωτιάς. Κυρία Κανέλη, κάνοντας οικονομία. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι το κόμμα του Κανελόπουλου θα μπορέσει να κατέβει σε επόμενες εκλογές? Καθόλου. Δεν βλέπετε καθόλου. Και έναν ούτε καν και το Κασιδιάρη να κατέβει, δεν θα με προβλημάτιζε. Εγώ έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό από ό,τι συζητάμε τώρα εδώ. Και νομίζω ότι και με τη βοήθεια του Κομμουνιστικού Κόμματος και τη δράση του και τη θέση του και τη στάση του θα γίνει απολύτως ορατό το ποιος είναι αυτός. Ένας που χρησιμοποιεί την αρχαία ελληνική περικεφαλαία και της έχει βάλει και σβάστικα. Αυτός είναι. Είναι μία σβάστικα με περικεφαλαία. Αυτός είναι ο Κασιδιάρης. Οπτικά ως αρχηγός κόμματος. Πάμε στην ουσία. Ο ναζισμός δεν είναι κάτι που πολεμάται με τροπολογίες, με νομοθεσίες, με αναζήτηση καταλλήλου εθούσης. Ούτε με νομοθετήματα. Πολεμάται με παιδεία πρώτα απ' όλα, με παιδεία που σημαίνει πρέπει να ξέρεις τι είναι, πόσο εγκληματική είναι αυτή η ιδεολογία. Είναι εγκληματική, ιδεολογική και πολιτική προσέγγιση. Τι σημαίνει εγκληματική οργάνωση? Μπορεί ανά πάσα στιγμή να το φορμάρει οποιαδήποτε κυβέρνηση για οποιονδήποτε. Γι' αυτό και είχαμε εμείς τις ενστάσεις μας μέσα στη Βουλή. Ότι είναι τόσο πλατιά η προσέγγιση της εγκληματικής οργάνωσης, ούτως ή άλλως η συζήτηση αυτή την έχουμε κάνει και τότε στον ποινικό κώδικα. Να μην ανοίξω τέτοια συζήτηση νυχτιάτικα. Προσέξτε τι πέτυχε τώρα με τα λάθη του και τα μέα κόλπα του το σύστημα μετά από 8 χρόνια. Από το 12 και μετά. Έχουμε ένα νεκρό που δεν τον προσμετράμε. Έχουμε δεύτερο νεκρό που δεν τον προσμετράμε. Από χέρια χρυσαυγητών. Μιλάμε τώρα για τον εκπρόσωπο τύπου του τότε κόμματος, το οποίο σε έλεγε εγώ το Ρουπακιά, ούτε που τον ξέρω. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Κύριε Γεραπετρίτη. Και για να κλείσω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όταν έγινε η δίκη του Κασιδιάρη, ήταν αυτεπάγγελτη. Την είχε κινήσει το κράτος. Εγώ ήμουν πολιτική αγωγή. Το κράτος δεν εμφανίστηκε ποτέ. Για να μπούμε και λίγο στη θέση των δικαστών. Και θα σας πω και κάτι το οποίο εξακολουθώ να μου μυρίζει όπως ο βόθρος. Πήγα σε μία δίκη στην οποία ο Κασιδιάρης ήταν με χειροπέδες στο εδόλιο και φέραν βίντεο
από ένα γραφείο μία οθόνη για να ξαναδείξουν το βίντεο του Χαστουκιού, μπας και δεν το είχαν δει οι δικαστές και δεν το είχαν πιστέψει. Χωρίς ήχο. Σας παρακαλώ πολύ. Και ήταν παρόντες στο επεισόδιο ο μετέπειτα πρόεδρος της Δημοκρατίας και η μετέπειτα περιφερειάρχης. Μάλιστα, Δημήτρη. Πάντως υπάρχει το εξής. Μετά από αυτό, μη μου πείτε λοιπόν ότι θεσμικά τους πήρε ο πόνος τρεις μήνες πριν από τις εκλογές να τελειώσουν με το ναζισμό και με τη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Καθόλου. Δεν το πιστεύω. Πώς να σας το πω. Ήτανε πολύ βολικό πράγμα, έτσι ώστε αυτή τη στιγμή να μην συζητάμε για τίποτε από αυτά που αφορούν στον ελληνικό λαό και να έχουμε κάνει διάσημο τον διαβόητο. Γι' αυτό είναι υπεύθυνα τα δύο κόμματα. Κύριε Γεραπετρίδη, σας ασκείται μία κριτική. Το ένα είναι για το γεγονός ότι αφέθηκε ο Κασιδιάρης να κάνει κανονικότατη καμπάνια, ανεξέλεγκτος πλήρως μέσα από τις φυλακές, ενώ είναι από το 20, αν δεν κάνω λάθος, στη φυλακή. Και το δεύτερο είναι ότι ασχοληθήκατε με την υπόθεση Κασιδιάρη, όταν στην πραγματικότητα, πώς να το πω, κάνατε τις προσταφαιρέσεις. Δηλαδή, είδατε ότι το κόμμα αυτό μπορεί και να μπει στη Βουλή. Οπότε, αντί να ρίξει στην πραγματικότητα την αυτοδυναμία, συγκεντρώνοντας ένα ποσοστό εκτός Βουλής, να μπει μέσα και να κάνει ζημιά. 7 χρόνια ήταν στη Βουλή. 7 χρόνια. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρενέβαινε στον εισαγγελέα των φυλακών. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρενέβαινε στον εισαγγελέα των φυλακών να αφήσει ελεύθερο τον Κασιδιάρη να έρθει να επιτελέσει το θεάρεστο έργο του. Δουλευόμαστε. Δεν μιλάω για το 1821. Και εμείς δεν την ψηφίσαμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για πρόεδρο στη Βουλή. Και είναι η πρόεδρος με τις περισσότερες ψήφους που πήρε ποτέ. Και υπερασπίστηκε τη λειτουργία των χρυσαυγητών μέσα στο κοινοβούλιο όσο κανένας. Σοβαρά είμαστε. Θυμάστε τι έλεγε ο Μιχαλολιάκος, τι έλεγε ο λαγός μέσα στη Βουλή. Που καταλήξαμε να φεύγουμε έξω από τη Βουλή. Κλωτσάγανε, βρίζανε. Κυκλοφορούσαν μέσα στη Βουλή σαν εγκληματίες. Και έτσι έχουμε φάει στη μάπα 7 χρόνια. Και κάθεστε και μου λέτε ότι σας ενδιαφέρει. Μακάρι να μπαινε. Μακάρι να μπαινε. Να δούμε πώς θα τον αντιμετωπίσουμε. Μα τώρα, σας διορνεύομαι προφανώς. Εσάς σας ενδιαφέρει να μην πει για να πάρετε ψήφους. Δεν θέλω να το πιστέψω καν. Αφού τους παίρνατε τις ψήφους μέσα στη Βουλή. Εκεί θέλω να καταλήξω. Μη με δουλεύετε. Έχετε δηλώσει μέσα στη Βουλή ότι όταν έχουν ψηφιστεί δεν πειράζουν οι ψήφοι της Χρυσής Αυγής. Και έχετε τώρα και μας λέτε ότι δεν σας ενδιαφέρουν οι ψήφοι του Κασιδιάρη που θα πάνε. Κύριε Γεραπετρίδη. Εγώ έλεγα ότι δεν πρέπει να σας ενδιαφέρει για ένα πολύ σοβαρό λόγο. Κατά την άποψή μου είναι πολύ λίγες. Πάρα πολύ λίγες. Όλα αυτά είναι διωγγωμένα φαντασιωσικά. Αυτός ο λαός είναι πολύ περήφανος και πολύ ωραίος. Μεταξά είχε. Σήκωσε κεφάλι, έφτιαξε ΑΜ και πήρε στο κυνήγι τους φασίστες. Αυτού του λαού είμαστε κομμάτι. Όχι, δεν είμαστε Έλληνες του Κασιδιάρη και Έλληνες του Φούφου του και Έλληνες του Μούμου του. Είμαστε πατριώτες, είμαστε εδώ και δεν χωράει ναζισμό η χώρα. Τέρμα και τελείωσε. Όπως και να τον λένε. Μέσα στο κοινοβούλιο μιλάμε ελεύθερα. Και δεν υπάρχει, υποτίθεται, κανένας είδους περιορισμός στα δικαιώματα του βουλευτή να μιλάει, σωστό. Υπήρξε βουλευτής της Χρυσής Αυγής, ο νόμος της Σαχινίδης, ο οποίος είπε μέσα στη Βουλή ότι εγώ έδωσα εντολή να δολοφονηθούν οι δύο χρυσαυγίτες. Τον πήγα στο δικαστήριο. Οι δύο χρυσαυγίτες τι εννοείται? Οι δύο χρυσαυγίτες που δολοφονήθηκαν στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο, ότι εγώ έδωσα την εντολή. Ότι εσείς δώσατε. Και μάλιστα εμπλέκοντας, τιμή μου βέβαια, και μάλιστα αλλάζοντας το όνομά μου σε Σταλιάνα, από το Στάλιν και το Λιάνα. Το λέω αυτό για να αλαφρύνω αυτή την αηδία για την οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή. Το πήγα στο δικαστήριο. Τον καταδίκασα σε 12 μήνες φυλακή. Σε 12 μήνες φυλακή. Γιατί ήταν πάνω στον προϋπολογισμό και δεν είχε το δικαίωμα να λέει αυτά τα πράγματα. Δεν μου λέτε, την ίδια στιγμή, ξέρετε ότι, για να μιλάμε και για τα μέτρα και τα σταθμά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε το πράγμα, ούτε διάσταση πριν ούτε τίποτα. Στο εφετείο δεν εμφανίστηκε καν. Στο εφετείο δεν εμφανίστηκε καν. Την ίδια ώρα υπάρχουν συνάδελφοί μου και σύντροφοί μου κομμουνιστές που καταδικάστηκαν γιατί είπανε κάποιον φασίστα. Με την έννοια ότι ο φασίστας θεωρήθηκε προσβλητικό, προσέξτε, με άνθρωπο στη Θεσσαλονίκη, με άνθρωπο ο οποίος ήταν εκδηλωμένα χρυσαυγίτης. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα την εγκληματική φύση, άμα δεν τη χτυπήσεις στη ρίζα της, στο μυαλό των ανθρώπων σε ό,τι αφορά όχι μόνο την ιστορία, αλλά την παιδεία για αυτό το πράγμα, με πολιτικούς όρους θα χαθεί το παιχνίδι. Γιατί ξέρετε κάτι, σήμερα είναι ο Κασιδιάρης, αύριο θα είναι ο
Μάρκαρης, ο αύριο θα είναι ο Κωστογιαννόπουλος. Κατεβάστε ό,τι όνομα θέλετε. Θα είναι με άλλη περικεφαλαία, με άλλο όνομα, αλλά η σβάστικα δεν είναι σήμα, σύμβολο. Η σβάστικα είναι τρόπος αντίληψης του κόσμου. Κυρία Κανέλη. Αποκτηνωτικός και με φούρνους για ανθρώπους. Θεωρία των δύο άκρων, κύριε Γεραπετρίτη, τη συμμερίζεστε, η οποία στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι απλώς έχει καθιερωθεί, αλλά είναι τι κομμουνισμός, τι φασισμός και έχει και μέρα γιορτής. Κατά την άποψη. Και μέρα γιορτής. Επειδή είστε οπαδί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την. Και όπως ξέρετε, εγώ. Εγώ είμαι περήφανος που είμαι οπαδός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ξέρετε. Απευθύνεστε σε κάποιον που είναι εξαιρετικός Ευρωπαϊκός. Εγώ, ως βουλευτήνα του Κουκουέ στην Ελλάδα, έτσι και εγώ με έκανα σιροδρέπανο σε μισές από τις ευρωπαϊκές χώρες, με μπουζουριάσαν και με πήγαν μέσα. Εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια προβλήματα όμως, βγαίνετε άνετα. Ναι, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή λοιπόν, Ένωση, εκείνο το οποίο ισχύει. Εγώ θέλω να. Ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Είστε υπέρ της θεωρίας των δύο άκρων, ταυτίζετε. Εγώ θεωρώ. Το Χίτλερ τη Στάλιν το υπηρετείτε. Για να μην ορφανέψω κι εγώ δηλαδή στο τέλος. Να κάνουμε μια ιστορική συζήτηση περί Στάλιν. Αν θέλετε να μας καλέσει, κύριε Αυτό σας ρώτησα, κύριε Γεραπετρίτη μου. Κάτι άκουσα. Μάλλον άκουσα λάθος. Με συγχωρείτε πολύ. Ρώτησα. Είπατε για το Στάλιν. Σας είπα. Εγώ λοιπόν έρχομαι να πω. Η θεωρία των δύο άκρων τη Χίτλερ τη Στάλιν. Αφήστε με. Κάνουμε μια συζήτηση για το μεγάλο πατριωτικό. Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο τώρα τη διαφοροποίηση μεταξύ ναζισμού και άκρων. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην εκπαίδευση. Και δύο άκρων και τέτοια δεν πέταξα τυχαία. Διότι εσείς ως πρώτη φορά αριστερά συνεργαστήκατε θαυμάσια ή το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Συνεργαστήκατε εμείς θαυμάσια. Εμείς έχουμε μέτωπο λοιπόν με την ακροδεξιά, ακούστε με, ακούστε με. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σκέτη δεν υπήρξε ποτέ. Ήταν ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ μαζί. Υπήρξε κυβέρνηση η οποία έσωσε τη χώρα από τα μνημόνια. Έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Με τη βοήθεια του Καμένου. Που μέσα στη Βουλή μας έλεγε στα τέσσερα να περπατάμε. Έσωσε τη χώρα από τη χρεοκοπία. Στα τέσσερα. Το θυμάστε, στα τέσσερα φώναζε. Και η διαπραγμάτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μιλάω για δίποτα. Η οποία έσωσε τη χώρα από τη χρεοκοπία. Ναι, εσείς θέλατε να φτωχοποιηθεί πλήρως, επειδή δεν έχουν οριμάσει συνθήκες. Εμείς θέλουμε. Θέλατε να φτωχοποιηθεί πλήρως ο κόσμος. Το μάθατε αυτό στην Καλαμάτα. Ναι, γιατί έχετε πρόβλημα. Όχι, στην Καλαμάτα το μάθατε. Ελάτε, μην το κάνετε προσωπικό τώρα το θέμα. Όμως με την Καλαμάτα. Εσείς θεωρείτε ότι μέσω της εξαθλίωσης θα υπάρξει συνειδητοποίηση του κόσμου. Εμείς ποιοι. Εσείς, αυτό που λέτε τώρα. Τι είμαστε εμείς. Εγώ, ως πληθυντικό στο Λιάννα. Όχι, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Α, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν είναι ως πληθυντικό στο Λιάννα. Εσείς δεν θέλατε. Δεν θέλατε. Εμείς θέλουμε τη φτωχοποίηση. Να συμμετέχετε σε μια κυβέρνηση. Οι κομμουνιστές θέλουν τη φτωχοποίηση. Σε μια κυβέρνηση η οποία έχει. Εσείς θέλετε τον εμπλουτισμό των φτωχών. Λοιπόν. Εντάξει. Όχι, εμείς θέλουμε. Εμάς μας ενδιαφέρει πώς θα κυβερνήσει. Μου απαντήσετε για θεωρία των δύο άκρων. Προτιμάτε τον Καμένο από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σε μένα θα πείτε θεωρία των δύο άκρων. Εμείς έχουμε κάνει κάλεσμα στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Πού είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα να έρθει να συζητήσουμε. Σοβαρά. Να συζητήσουμε ένα πρόγραμμα εμείς προοδευτικής κυβέρνησης. Εμείς θα δούμε να σας αντικαταστήσουμε τον Καμένο σε εσάς. Αυτό λέμε λοιπόν. Τι θέλετε. Εμείς αυτό λέμε. Ακούστε, αλλαγή στον πάγκο σας. Το Κουκουέ στον Καμένο δεν κάνει. Απευθυνόμαστε κομμουνιστές και λέμε ελάτε να συζητήσουμε ένα πρόγραμμα κοινωνικής σωτηρίας. Κοινωνικής σωτηρίας. Βεβαίως. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός του ΝΑΤΟ. Η κυβέρνηση που πρέπει να φύγει με κάποιο τρόπο. Η ανοχή που ζητήθηκε δεν είναι πρόοδος. Mm-hmm. Όταν ανέχεσαι πράγματα, δεν έχεις κάνει βήμα προοδευτικό. Σε τίποτα. Δεύτερον, δεν μπορείς να μιλάς για ανοχή, γιατί από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα σε ό,τι αφορά το κουκουέ, έστω και σε αν είναι στην ανοχή, για 2-3 πραγματάκια και μετά μπροστά σου να είναι τεράστια πράγματα. Για παράδειγμα, η διεύρυνση του ΝΑΤΟ 11 Ιουλίου. Τι θα έχεις πάει να πεις. Να το ξεπεράσουμε αυτό το πραγματάκι, να πάμε μετά σε κάτι άλλο πραγματάκι. Αποκλείεται. Ναι. Στο επίπεδο της οικονομίας καλύτερα να μην το συζητήσουμε. Καλύτερα να μην το συζητήσουμε γιατί είναι εδώ μια μισή ώρα. Όχι για κανέναν άλλο λόγο και για να μας τάφαγε όλα τώρα η περικεφαλαία. Αλλά για να μιλήσουμε στα σοβαρά, η πρόταση για το κουκουέ, προς το κουκουέ, είναι απολύτως προσχηματική. Όταν λέω προσχηματική, απολύτως προσχηματική, αυτοί που αλληλοκατηγορούνται για παιχνιδάκια και μεθοδεύσεις είναι μόνο για κουκάκια. Τα κουκιά, να βγουν τα κουκιά. Να σχηματιστεί μια κυβέρνηση. Έχουν φτιαχτεί κυβερνήσεις, μπορούν να φτιαχτούν ανά πάσα στιγμή, άνευ απλής αναλογικής. Άνευ απλής αναλογικής. Μην με τρελάνετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς την απλή αναλογική, συνεργάστηκε με τους ΑΝΕΛ. Η Νέα Δημοκρατία έχει συνεργαστεί και με το ΠΑΣΟΚ και με το ΛΑΟΣ. Και η Δημάρ μπήκε κάποια εποχή στο παιχνίδι. Και ένας παπαδήμας που δεν ήταν από πουθενά.
Έκανε μια χαρά κυβερνήσεις και τα πέρασαν τα μνημόνια. Ξαφνικά η απλή αναλογική γεννάει το ζήτημα της συνεργασίας και φιλοσοφικού επίπεδου, έτσι ώστε να μπορούμε να το αναλύσουμε. Διότι όποιος θέλει να αναλύσει το κουτσούπα, θα τον έχει ακούσει να λέει και κάτι σοβαρό. Δεν είναι καν απλή αναλογική αυτή που υπάρχει. Είναι ελαφρώς ενισχυμένη και δεν είναι καν γνήσια. Και λόγω του 3% σωστά. Και σχέτη σωστά. Αναλογική. Για να πάμε, αρχίζουμε από εκεί. Δεν είναι καθαρό. Δεύτερον, όταν το κουκουέ μιλούσε για απλή αναλογική, περί άλλα ετήρβαζαν πολύ. Αυτή τη στιγμή οι θέσεις του κουκουέ είναι πολύ συγκεκριμένες. Πάρα πολύ συγκεκριμένες και εντελώς αντίθετες. Εμείς θέλουμε μία εξαιρετικά αδύναμη κυβέρνηση, όσο πιο αδύναμη γίνεται. Γιατί όσο πιο αδύναμη είναι, γίνεται, τόσο περισσότερο η πίεση των εργαζομένων ως αντεπίθεση αν είναι αδύναμη, στα μέσα. Αδύναμη κυβέρνηση σημαίνει ότι δεν θα περνάει αντιλαϊκά μέτρα. Αν εύκολα. Έχει απειλές από την Τουρκία μία αδύναμη κυβέρνηση, πώς ακριβώς θα σταθεί. Α. Με συγχωρείς πάρα πολύ, με τη δύναμη του λαού της μόνο. Δηλαδή, αλλά από εκεί και μετά, όποιος πιστεύει ότι επειδή έχει σούδα του Βορρά, σούδα του Νότο, πρέσπες του Αιγαίου, πρέσπες κανονικές, βάσεις στον Άραξο, βάσεις στην Πελοπόννησο, βάσεις εδώ, βάσεις εκεί, αποδυναμώνει τα νησιά, τα παίρνει, τα πηγαίνει τα όπλα στην Ουκρανία. Μένουμε εμείς με τα νησιά ακάλυπτα. Και συζητάμε τώρα στα σοβαρά, πού ανήκει ακριβώς το Καστελόριζο, στη Μεσόγειο ή στο Αιγαίο. Επειδή θα και ανοίγουμε συζητήσεις με μια Ευρωπαϊκή Ένωση που και με ένα ΝΑΤΟ, τα οποία έχουν αναγνωρίσει εντελώς διαφορετικά την έννοια των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα, στην Τουρκία και στο Αιγαίο, και είναι προφανέστατο ότι πάμε για μοιρασιά με αμερικάνικη πίεση και νατοϊκή πίεση, με συμμετοχή, επειδή ξοδεύουμε πάρα πολλά λεφτά για να εξυπηρετήσουμε τα αλλότρια συμφέροντα στο επίπεδο του πολέμου, ποιος θα καθίσει να ασχοληθεί με το πρόγραμμα του ΚΚΕ που μας λένε να συγκλίνει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω από το ΝΑΤΟ, έξω από τον ΟΣΑ, ο οποίος την ίδια ώρα που λέει ότι 7,5% χάθηκε τα μέτρα και των δύο που προτείνουν για τους κατώτατους, γυρνάνε το μισθό, τον φέρνουν στο καταπληκτικό πράγμα του να έχει την αγοραστική αξία του 11. Και είμαστε στο 2023. Κυρία Κανέλη, το ΚΚΕ λοιπόν στο 2023 απαιτεί 13ο, 14ο. 850 κατώτατο, την αριθμική αναπροσαρμογή. Τριετίες, επαναφορά των συλλογικών, συλλογικών συντάξεων. Ακούστε με, μισό λεπτό. Ναι. Αυτό είναι προϋπόθεση ότι το κάνεις στην Ελλάδα, χωρίς να μου λες εμένα ναι, ότι χρειάζομαι χρήματα να πάνε για να ενισχύσω το ουκρανικό μέτωπο. Με δουλεύετε. Χωρίς να μου λες εμένα ότι έχω, πρέπει να καλύψω τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Πρέπει να πάρω μια να πληρώνω τη Frontex να μου φυλάει τα σύνορα και μετά να μιλάω για προβλήματα επαναπροώθησης ή μη. Σε μια χώρα η οποία έχει απέναντί της σύμμαχο που την απειλεί. Σύμμαχο που την απειλεί. Δεν έχει απέναντί της εχθρό που την απειλεί. Και να πάμε να συνεργαστούμε με κάποιους που το βρήκανε πολύ λογικό και πολύ αρμονικό να είναι με τον Καμένο. Να μην θεωρείται άκρα δεξιά ο Καμένος και να θεωρείται παράγοντας φτωχοποίησης το ΚΚΕ και το πρόγραμμά του και μετά να έχεις ακούσει από τον ίδιο άνθρωπο τον κύριο Χαρίτση εδώ μέσα ότι η φτώχεια φτιάχνει την άκρα δεξιά. Λοιπόν, εγώ σας ξαναφέρνω πίσω στα παλιά. Έβαλε ζητήματα ευρύτερα. Αν ήταν οι φτωχοί να γίνονται φασίστες, τότε η Ελλάδα θα είχε 80% φασίστες. Έβαλε... Η Ελλάδα δεν έχει φασίστες, γιατί είναι λαός αγωνιστικός και εργαζόμενος σκληρά. Κύριε Γεραπετρίτη. Και ξύπνησε πια, ξέρετε, δεν τα πουλάει αυτά και τα αγοράζει. Ότι όποιος δεν πάει με το ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει το είναι δεξιά. Αυτά τα παραμυθάκια τελειώσαν το 2015. Αρχίσαν το 12, τελειώσαν το 15 και μοιραία καταρρεύσανε μετά το 19. Ρόλο τους δυνάμεις σαν το κουκουέ. Δεν τον αναλαμβάνουν κατά απονομήν, παρά μόνον υπηρετώντας τον ελληνικό λαό. Και ένα κόμμα που έχει 105 χρόνια ιστορία και αναλάντευτες θέσεις, δεν περιμένει να του δώσουν ευθύνες και μερίδια που του αναλογούν. Αυτό σε ό,τι αφορά την πρόταση για επανάληψη του γεγονότος ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με αντιλαϊκές κυβερνήσεις, είτε πλασάρονται ως προοδευτικές που δεν είναι, είτε πλασάρονται ως φιλελεύθερες και ισχυρές που είναι ενδεχομένως, αλλά και οι δύο προσανατολίζονται στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων και δεδομένων ταξικών ζητημάτων και συμφερόντων εντός εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Για να το ξεκαθαρίσουμε μία και καλή. Το ότι είναι κυβέρνηση ηττημένων ή κυβέρνηση νικητών τους αφορά. Ο μεγάλος νικητής και η έκπληξη θα είναι το ΚΚΕ. Φάνηκε από τα πανεπιστήμια από πέρσι. Φάνηκε το γεγονός ότι ο ύπουλος
Από τα αριστερά, αντικομουνισμός. Και το λέω ύπουλος, το εννοώ. Το ακούσαμε και σήμερα πιο ορατά από αυτό. Εσείς θέλετε τη φτωχοποίηση εντός εκδόσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον φανερό της θεωρίας των δύο άκρων, είναι τόσο ορατά πράγματα. Το καταπληκτικό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι σε αυτά τα τελευταία, από την κρίση μέχρι σήμερα χρόνια, ό,τι κατακτήθηκε, κατακτήθηκε από το οργανωμένο εργατικό κίνημα, στο οποίο πρωτοπορούσε το ΚΚΕ. Οτιδήποτε έγινε σαν εκδήλωση αντιστασιακή, είχε μπροστά το ΠΑΜΕ και τις χιλιάδες κομμουνιστές και τους δημοκράτες που συνεργάζονταν μαζί τους. Οτιδήποτε πάρθηκε πίσω από τα κλεμμένα ήταν με τρομακτική προσπάθεια από το ΚΚΕ. Μη μου πείτε ότι ήταν από τις δυνάμεις που απαρτίζουν το συνδικαλιστικό κίνημα μέχρι σήμερα και έκαθαν και έφαγαν κυριολεκτικά πάνω στο λαιμό των εργαζομένων ό,τι αντιλαϊκό μέτρο πάρθηκε μέχρι σήμερα. Κυρία Κανέλη, λοιπόν, πρέπει να κλείσω. Θέλει αντιπολίτευση, κεφάλι ψηλά και να μπορεί να απαιτεί τα πάντα. Δεν θέλει δυνατή κυβέρνηση εναντίον του. Αντιπολίτευση, λοιπόν, αδύναμη, κύριε Χαρίτση, τέλος. Αδύναμη εναντίον υπάρχει του, ξέρετε κάτι. Ναι. Έτσι ξεκινάνε όλα. Έτσι ξεκινάνε όλα. Ο δρόμος για το λαό στην εξουσία δεν είναι τόσο μακρύς όσο φαντάζεστε. Καθόλου. Λοιπόν, τώρα είναι μία ακόμα αρχή για την εξουσία. Πολύ, κύριε άλλη εξουσία από αυτή που ξέρετε.